Γεια σου Πάρη. Γεια σου Αντώνη. Είμαι ενθουσιασμένος Πάρη. Για πες με τι. Γιατί θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ πέρα το μικρόφωνο. Ναι. Ώστε να σου τη φέρω. Για πες. Σήμερα λοιπόν είναι 1η Απριλίου 2022. Τέλεια. Δεν είναι. Είναι η μέρα που βγαίνει το επεισόδιο. Ήδη μου την έφερες, έχω μπερδευτεί. Ωραία. Και ναι. Έχουμε τα εξής φοβερά νέα, γιατί ήταν μια πάρα πολύ γεμάτη εβδομάδα. Ακούω. Πρώτον. Ναι. Βγάλαμε το πρώτο μας ξενόγλωσσο επεισόδιο, την Τετάρτη. Ισχύει. Το οποίο αυτό βγήκε. Οπότε αυτό είναι το μόνο το οποίο δεν παίζει να γίνω ρόμπερ, επειδή μου ήταν βγει το βίντεο. Τέλεια. Δεύτερο. Ναι. Βγάλαμε μικρή αγγελία. Ισχύει. Γιατί προσλαμβάνουμε. Εδώ link. Ναι. Αυτό με το link δεν είμαι σίγουρο γιατί έχω. Α, είναι εσωτερικό το βίντεο, οπότε μπορούμε ναι, να το βάλουμε. Ναι, πάνω. Είναι εσωτερικό. Ωραία. Δεν μπορούμε. Άρα θα το βάλω. Τέλεια. Τρία. Ανακοινώσαμε σήμερα προϊόν. Ισχύει. Ωραία. Ναι. Τέσσερα. Έχουμε επεισόδιο. Τέλεια. Οπότε για το πρώτο και για το τελευταίο. Ναι. Είμαι αρκετά σίγουρη τι έγινε. Τέλεια. Ελπίζω να μην γίνουμε ρόμπα για τα υπόλοιπα. Πάμε να πούμε δύο λόγια, τα άλλα δύο πριν προχωρήσουμε πολύ λίγα λόγια. Φανταστικά. Ξεκινώ. Ωραία. Προσλαμβάνουμε στη Logic έναν web developer. Mm-hmm. Οπότε αυτά. Tag, link. Μπαίνετε, ναι. Βλέπετε το βίντεο για παραπάνω πληροφορίες για τη θέση και κάνετε απλά. Η οποία είναι ανοιχτή μέχρι 17 Απριλίου. Τέλεια. Ωραία. Και το προϊόν μας είναι το Volti, το οποίο. Πες μας, αγαπητέ φίλε Αντώνη Καλπέτη, τι κάνει. Λοιπόν, το προϊόν αυτό λύνει το εξής πολύ απλό πρόβλημα. Θέλω εγώ να πάρω ένα μυστικό, έναν κωδικό, ένα κλειδί, ένα API key, οτιδήποτε άλλο χρειάζεται από τον Μπάρι. Δεν θέλω προφανώς κανένας άλλος πέρα από τον Μπάρι και εμένα να γνωρίζει το μυστικό αυτό. Mm-hmm. Οπότε θέλω με κάποιον end-to-end encrypted τρόπο, δηλαδή κρυπτογραφώντας το μυστικό από την υπολογιστή του Μπάρι μέχρι να φτάσει στο δικό μου. Να πάρω αυτό το μυστικό. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν είτε κάποια εργαλεία που πρέπει να είμαστε και δύο στην ίδια πλατφόρμα για να το κάνουμε, να πληρώνουμε κάτι σαν το One Password, το οποίο δεν είναι και φοβερό η αλήθεια, είναι λίγο περίεργο, mm-hmm. είτε τίποτα άλλο. Άρα λοιπόν έρχεται εδώ πέρα το Volti, το οποίο τι κάνει. Μπαίνω εγώ στο Volti, δημιουργώ εκείνη τη στιγμή ένα Volt, όπως λέμε, δηλαδή ένα αποθετήριο, ένα. Όχι γραμματοκιβώτιο, χρηματοκιβώτιο, ενδεχομένως ναι. μπορείς να το πεις. Μια οποίο... κρύπτη, ας πούμε, τύπου. Ακριβώς. Άρα λοιπόν φτιάχνω αυτό το κουτί, ας πούμε, το κρυπτογραφημένο, το οποίο είναι ξεκλείδωτο και έχω εγώ το κλειδί. Στέλνω στον Μπάρι το κουτί άδειο. Ο Μπάρις βάζει μέσα στο μυστικό του, το κλειδώνει και μετά έρχεται πίσω σε μένα και μόνο εγώ το κλειδί για να το ξεκλειδώσω. Αυτή είναι η λογική. Γίνεται με κρυπτογραφία. Δεν χρειάζεται να ξέρει τίποτα ούτε ο ένας ούτε ο άλλος χρήστης ώστε να το χρησιμοποιήσουν. Αυτό. Τέλεια. Για αρχή έχουμε κάνει soft launch. Δεν χρειάζεται account. Όχι, είναι χωρίς account. Ναι. Μπαίνεις εκεί, πολύ γρήγορα μπορείς να στείλεις ένα link. Διαρκεί 7 μέρες, νομίζω έχουμε βάλει το όριο αυτή τη στιγμή. Για 7 μέρες μπορεί να το γεμίσει αυτό το κουτί όλος, να το πάρεις πίσω. Διαρκεί πάλι για τον υπόλοιπο καιρό, τέλος πάντων, αυτό το κουτί μέχρι να το ξεκλειδώσεις. Και το URL θα το βρείτε στο description. Εννοείται. Τέλεια. Πάνω δεν μπορεί να έρθει το URL γιατί είναι εξωτερικό. Αν και έχουμε περάσει τώρα 1000 subscribers. Οπότε παίζει να μπορούμε να κάνουμε unlock το partners program πράγμα. Α, οκ, να το δούμε τότε. Καλό θα ήταν και βολικό. Το οποίο έρχεται στο επόμενο. Έχω την εντύπωση ότι πλέον το YouTube δείχνει διαφημίσεις αναγκαστικά ακόμα και αν εσύ δεν έχεις ενεργοποιήσει διαφημίσεις στο βίντεο. Ναι, κάτι άκουσα κι εγώ, αλλά επειδή τα βλέπω τα βίντεο μας, τα βίντεο μας, δεν έχω δει ποτέ διαφημίσεις. Έχω ακούσει όμως ότι μου είχαν πει ότι είχε εμφανίσει. Ότι έχει εμφανίσει κάπου. Και έχει τύχει, ίσως να μου το έχει κάνει μια φορά στο πολύ παρελθόν, το οποίο οριακά πίστεψα ότι είναι bug. Αλλά okay. Δεν είναι κάτι το οποίο, δηλαδή, επειδή τα βλέπω τακτικά, δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τακτικά. Okay. Αν κάποιος τέλος πάντων το παρακολουθήσει, παιδιά, ας μας το πει ένα comment. Να το ναι, γιατί να τον ενεργοποιήσουμε ώστε να είναι τουλάχιστον πιο σχετικές διαφημίσεις, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ναι. Γιατί έχω το πληρωτό, οπότε δεν μπορώ να. Δεν okay. μου δείχνει ποτέ. Οκ. Okay. Τέλεια. Αυτή είναι η ωραία εισαγωγή. Αυτά τα νεάκια. Τα νεάκια. Τι άλλο έχουμε, τι συμβαίνει αυτόν τον καιρό, που παρακολουθούμε. Γυρίσαμε το δεύτερο μας ξενόγλωσσο επεισόδιο. Γυρίσαμε, αυτό θα σκάσει τον επόμενο μήνα. Σκάει τέλος του μήνα, θα είναι 4 φέτος, ένα κάθε τέλος μήνα μέχρι και, πόσο είναι, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Mm-hmm. Περίπου δηλαδή μαζί με τη σεζόν αυτή θα λήξουνε. Mm-hmm. Δεν ξέρω πολλά. Γενικά ο καιρός. Εντάξει, έφτιαξε λίγο θερμοκρασία, οπότε δεν θα παραπονεθώ πολύ, αλλά θα ήθελα λίγο καλύτερα. Κι εγώ, αλλά θα τολμήσω επειδή έχω καιρό να πάω πάλι, να πάω ψαροντούφεκο το Σαββατοκύριακο. Εγώ θα παίξω μπάλα παραλία Σαββατοκύριακο. Όχι, δεν έκλεισε, αλλά
το ελπίζω. Αν δεν πάει ο Σαρντούφεκο, γιατί είναι και 2,5 ώρες δρόμος, θα έρθω να κάνουμε μπάνιο μαζί. Σούπερ, εντάξει, έκλεισα. Λοιπόν, τι σε απασχολεί, ή θες να σου πω ότι με απασχολεί. Όχι, καταρχάς δεν έχω κάτι συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, σαν θέμα συζήτηση. Οπότε μπορώ να ξεκινήσω από τα μικρά καθημερινά που. Μου αρέσει. Που αντιμετωπίζω. Δεν έχω βρει ωραίο τρόπο να τρέχουν. Βασικά δεν έχω βρει ωραίο τρόπο για development μέσα σε Docker, ακόμα και με όλα αυτά που έχει κάνει το Visual Studio Code πλέον. Όταν λες μέσα σε Docker, δεν εννοείς να τρέχεις τον κώδικα αυτό το container, να τον κάνεις edit εξωτερικά, πώς ναι. Το σκέφτεσαι. Ωραία, θα σου πω ποιο είναι το use case. Για πάμε. Έχουμε διαφορετικά projects. Διαφορετικά Django projects, τα οποία έχουν επίσης και JavaScript. Okay. Ωραία. Και το ένα είναι ένα πιο παλιό Django project, το οποίο χρειάζεται μια πιο παλιά, ξέρω εγώ, έκδοση του ESLint. Και έχουμε και ένα πιο καινούργιο Django project, το οποίο έχει μια πιο καινούργια έκδοση του ESLint, που είναι, ας πούμε, κάπως incompatible. Και τι γίνεται, αυτά επειδή έχουν και backend και frontend, χρησιμοποιούν διαφορετικούς containers για το κάθε τι. Άλλο container για να σερβίρει το Django, άλλο container, ξέρω, για να κάνει build τη JavaScript και όλα αυτά. Μου αρέσει. Το οποίο θα μας οδηγήσει ιδανικά στο επόμενο θέμα. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν έχω βρει τον τρόπο να σετάρω το Visual Studio Code όταν τρέχει τους αυτόματους linters, formatters και όλα αυτά, να το κάνει χρησιμοποιώντας Docker. Δηλαδή να λέει χρησιμοποιήσει αυτό το τάδε Docker container. Και αυτό γιατί δεν μπορεί να παίξει με το dev container που ήδη σου δίνει, γιατί θα πρέπει κάπως όλα αυτά να είναι massive, ενώ ξέρεις, κατάλαβες, να είσαι ένα container που έχει μέσα Python, έχει Node και όλα αυτά, το οποίο είναι κόντρα στο πώς λειτουργεί όλο αυτό που έχεις ένα που έχει Python για να σερβίρει το web app, ένα που έχει Node για να κάνει το JS tooling και όλα αυτά. Ωραία. Αρχικά έχω αρχίσει και καταλήγω ότι δεν υπάρχει τρόπος να κάνεις ανάπτυξη μέσα σε containers πλήρως, όχι να έχεις πολλούς σπαστούς όπως αυτό που ανέφερες, αλλά να το κάνεις μέσα στο container εξ ολοκλήρου και να μην έχεις ένα περιβάλλον σαν αυτό που είχαμε και εμείς στο SourceLayer. Δηλαδή, 2-3 βασικές γλώσσες τύπου Python, Node κλπ. Μπορούν να σου χρειαστούν σε διάφορα πράγματα και μετά ένα layer το οποίο θα έχει την Ruby σου ή το οτιδήποτε άλλο θέλεις, την Go ή το extra πράγμα. Άρα να έχεις. Αυτό που έχω δει είναι ότι Python, Node. Υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία τα οποία είναι βοηθητικά και μπορεί να γράφεις άλλη γλώσσα, αλλά να τις χρειάζεσαι. Ίσως και Python, όχι Node, 9-10 φορές, επειδή έχεις κάποιο frontend, μπορεί να κάνεις κάποιο web back build, οτιδήποτε άλλο, αλλά θα χρειαστείς. Άρα λοιπόν, δεν νομίζω ότι μπορείς να κάνεις container που να έχει μόνο ένα runtime και να κάνεις development μέσα σε αυτόν. Δεν σου άρεσε. Τι να κάνουμε. Ξεφυσάς. Ναι. Αν τώρα λοιπόν πάμε στο σενάριο που θέλεις εσύ να το κάνεις με διαφορετικούς containers, ένας ο οποίος θα κάνει build το Node, ένας που θα κάνει build την Python σου, build μόνο, θα τρέχει την Python και το καθεξής. Σε αυτή την περίπτωση αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να εγκαταστήσεις τοπικά το ESLint για παράδειγμα που ήθελες εσύ, τοπικά λέγοντας στο τρέχον directory σου, στον υπολογιστή σου, όχι globally. Ναι. Και μέσω αυτού του installation να τρέξει από εκεί πέρα το ESLint. Άρα να πας και να πεις στο VS Code ότι τρέξει το ESLint που θα βρεις στο τοπικό μου Node Modules. Επειδή μπορεί να έχεις Node Modules τα οποία είναι διαφορετικά στο Mac και διαφορετικά στο Linux container τον οποίο τρέχεις, γιατί είναι πολύ πιθανό να έχεις build dependency μέσα στο Node σου. Ή εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ πιθανό, είναι αρκετά πιθανό όμως, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό μπορείς να κάνεις σε αυτή την περίπτωση, να βάλεις ένα Docker volume το οποίο να κάνει mount πάνω στο node modules. Άρα λοιπόν ο container σου να έχει την τοπική του cache, ένα volume το οποίο δεν συγχρονίζεται το εξωτερικό μηχάνημα. Και στο εξωτερικό μηχάνημα να έχεις κάνει install τα node modules τα οποία χρειάζεσαι για να κάνεις development και debug. Άρα πάει και έρχεται κοντά στον τρόπο που κάνουμε και στην Python, όπου έχουμε εγκατεστημένα τα πακέτα μας και στο τοπικό μηχάνημα και στον container, ώστε το τοπικό μηχάνημα να μπορούμε να κάνουμε resolve και να μπορούμε να κάνουμε autocomplete και το καθεξής. Άρα να τρέχουν όλα αυτά τα εργαλεία και μέσα στον container για να τρέχει η εφαρμογή μου και να τη βλέπω. Δεν είναι ιδανικό, αλλά είναι ο καλύτερος τρόπος που έχω βρει μέχρι τώρα. Κουράστηκες ή όχι ακόμα? Δεν ξέρω, ελπίζω να μην κουράστηκαν οι ακροατές μας.
Ναι, δεν μ' αρέσει. Αυτό επίσης εγώ δεν το κάνω. Δεν τα καθιστώ τοπικά τα πακέτα. Γιατί. Okay. Προτιμώ να μην έχω auto-complete. Γιατί μετά μπερδεύουν. Πρέπει να τα συντηρείς δύο φορές. Είναι πιο δύσκολο. Μέχρι τώρα έχω δει ότι με βολεύει. Και ειδικά όταν έκανα πιο πολύ node development σε backend. Ναι. Χρειάζεται λίγο περισσότερο. Στο node είναι λίγο πιο εύκολο γιατί είναι ένα directory. Αν και μπορεί μερικές φορές να μπλέξει αν έχει OS dependencies. Ναι, όχι, δεν μπορείς να έχεις τα ίδια μέσα έξω. Γιατί θα σκάει είτε το autocomplete θα σκάει μέσα container. Αλλά με τον τρόπο που σου είπα μπορείς να το κάνεις. Η αλήθεια είναι θα ήταν πολύ πιο ωραίο και βολικό να το. Το εργαλείο που χρησιμοποιεί για development, βλέπει το Visual Studio Code, να σου λέει ρε παιδί μου, OK, πες μου πώς θες να τρέξω το ESLint ή πες μου πού να βρω τις βιβλιοθήκες σου και όλα αυτά τα πακέτα, mm-hmm. Με κάποια εντολή, με κάτι το οποίο όμως μπορούμε να το μοιραστούμε. Γιατί, άμα πας και το βάλεις, γιατί μπορείς να πας να βάλεις κάποια καρφωτά settings, αλλά είναι absolute path στον υπολογιστή σου, οπότε αυτό δεν είναι κάτι που μπορείς να μοιραστείς. Αλλά αν μπορείς να του πεις, ξέρω εγώ, ότι για να κάνεις format τρέξε Docker Compose Run, ξέρω εγώ, Black. Mm-hmm. Okay. Σε αυτά τα αρχεία, θα σου έλυνε όλο αυτό το πρόβλημα. Ναι, με αυτή την λογική θα μπορούσες να τρέξεις και όλον τον, τον language server πάνω σε ένα container και να συνδέεται πάνω εκεί πέρα το VS Code για να μπορέσει να παίξει, που είναι βασικά ο τρόπος που τρέχουμε κι εμείς. Δηλαδή, εμείς στο source τι είχαμε, είχαμε ένα container που έτρεχε όλο το formatting, language servers κλπ. Ο οποίος είχε τέτοια mounts με το container που έτρεχε το web σου και τέτοια mounts με το container που έτρεχε το terminal σου. Οπότε ήταν τρία διαφορετικά πράγματα αυτά, τα οποία όμως δεν καταλάβαινες ότι είναι διαφορετικά process. Καταρχάς, εγώ θεωρώ ότι είναι γαμάτο workflow και συνεχίζω να πω την αποψάρα μου τώρα που είναι το επόμενο θέμα. Αυτό είναι το σημαντικό. Ακριβώς, η οποία είναι να καταργηθούν οι JavaScript builders, bundlers και όλα αυτά. Μόνο κρατάμε την TypeScript. Ωραία, μου αρέσει. Αν και υπάρχει, μικρή παρένθεση και συνεχίζεις, υπάρχει η πρόταση να μπουν type annotations στη JavaScript. Πες. Ωραία. Ποια είναι η θέση σου επί του θέματος? Εγώ θα έλεγα ότι δεν με πειράζει να φύγουνε. Θα έλεγα με πειράζει να μείνουν με 1 εκατομμύριο transpilers, plugins και άλλες τέτοιες μαλακίες που υπάρχουν. Ναι. Αλλά για αυτή τη στιγμή κάνουν debug ένα JavaScript αρχείο που είναι 50 MB. Η αλήθεια είναι ότι δεν το χρειάζεσαι πλέον αυτό. Αν οι χρήστες σου έχουν τους browsers τύπου Edge, Firefox, Safari και Chrome, Brave, όλο αυτό το συνάφι, δεν χρειάζεσαι. Αυτό που θα μου άρεσε θα ήταν να μπορείς να έχεις, που υπάρχει αυτό, να κάνεις import over the internet. Ναι. Που κάνεις require import. Ναι, μπορείς πλέον. Και χτυπάει τέτοιο. Μπορείς. Να το παίξεις έτσι, ναι. Να παίζει εφαρμογή με αυτόν τον τρόπο και μετά να βγει ένας bundler ο οποίος απλά να σου κάνει αυτό ένα αρχείο. Γιατί να σου το κάνει ένα αρχείο? Γιατί για να είναι πιο efficient το τέτοιο, αν είχε μπει με HTTP. Δεν θα με HTTP, είναι πάνω από το ίδιο TCP connection. Με ένα SSL handshake. Ναι. Και πάνω από GZ δεν χρειάζεται καν minification. Τέρμα. Και άρα να στα. Ναι, να φτιάξει. Θα μου πει να μπορεί να έχει ένα καλό implementation στο HTTP2 που θα μπορεί να βλέπει τι κάνει import και να στα κουμπώνει με τη μία και να σου κάνει το prefetch αυτό. Μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Μπορεί να τα κάνει. Όλα αυτά. Το μόνο που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει bundlers και τέτοια πράγματα είναι για να κάνει το λεγόμενο tree shaking. Δηλαδή, έστω ότι εσύ κάνει import ένα αρχείο. Mm-hmm. Το οποίο κάνει export 10 πράγματα και εσύ χρησιμοποιείς τα 5. Okay, πάει θα βγάζει τα άλλα που δεν χρησιμοποιείς. Οπότε εκεί γλιτώνεις legit, ρε παιδί μου, data που δεν θα μπορούσε να γλιτώσεις αλλιώς. Ναι, γιατί αυτό θα κάνει resolve και θα δει ότι αυτά που δεν χρησιμοποιείς εσύ χρησιμοποιεί κάποια άλλα που. Βέβαια. Κάνει... Εκεί υπάρχει κάτι άλλο. Γιατί και το tree shaking, τώρα που το σκέφτομαι, ακούγεται και αυτό λίγο βλακεία. Δηλαδή, είπες. Μπορείς απλά να γράψεις καλό κώδικα και να γράψεις πακέτα τα οποία κάνουν export. Αυτό το οποίο χρειάζεται ο άλλος. Ναι, δηλαδή, άμα κάνω κάτι τεράστιο που κάνει export 500 πράγματα και έχει άλλο ένα το υπόλοιπο παγόβουνο από κάτω. Σκέψου ότι έχεις κάτι τύπου Lodash, παιδί μου, το οποίο είναι ένα utility library. Okay. Τι, δεν θες τώρα το Lodash να είναι 15 διαφορετικά πακέτα. Δεν ξέρω. Εγώ δεν θα ήθελα. Μπορεί να σου τα δίνει αυτά και να σου δίνει και ένα, ξέρεις, που απλά τα κάνει import. Με ποια λογική, ότι άμα κάνουμε την υπόθεση ότι ο κόσμος αυτό το τραβάει over the internet.
Του δίνεις αυτά τα οποία. Λαμβάνεις υπόψη την πλατφόρμα κάθε φορά. Δεν γίνεται δηλαδή να γράψεις εσύ κώδικας χωρίς να λαμβάνεις υπόψη την πλατφόρμα. Για παράδειγμα, συγγνώμη, στην Python δεν μπορείς να φτιάξεις μια βιβλιοθήκη και να μην σε νοιάζει ότι τα dependencies τα οποία εσύ έχεις πρέπει να είναι σχετικά compatible. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Στο Node.js ότι εμείς είμαστε δύο βιβλιοθήκες. Ναι. Και η κάθε μία μας χρειάζεται ένα μικρόφωνο. Είμαστε βιβλιοθήκες, ωραία. Ναι. Ναι. Και η κάθε μία μας χρειάζεται ένα μικρόφωνο και ένα παπάκι. Ωραία. Ωραία. Το Node, επειδή έχουμε ίδιο μικρόφωνο, θα εγκαταστήσει το ίδιο μικρόφωνο, αλλά επειδή έχουμε διαφορετικό παπάκι, ο καθένας θα πάρει το δικό του παπάκι. Οπότε όταν κάνουμε import rubber duck, ο καθένας θα κάνει import το δικό του, τη δικιά του version. Η ερώτηση εκεί πέρα είναι το Node, άμα υποθέσουμε ότι εμείς χρειαζόμαστε μία σειρά από εκδόσεις και υπάρχει τομή σε αυτό το πράγμα, θα βάλει την τομή ναι. ή θα βάλει την latest την στον καθένα. Το latest που μπορεί με βάση τις τομείς. Α, ενώ άμα είμαι δεν μπορεί... Δεν είμαι 100% αλλά είμαι αρκετά σίγουρος. Όχι, άρα κάνει κάποια βελτιστοποίηση εκεί πέρα, δεν είναι ότι το χέζει τελείως. Ναι, όχι, κάνει βελτιστοποίηση. Αλλά στα παπάκια δεν μπορεί γιατί ο ένας θέλει το κίτρινο. Μαύρο και ο άλλος το κίτρινο και αυτά είναι incompatible, οπότε ο καθένας παίρνει το δικό του. Okay. Οπότε εκεί είσαι κακός, αλλά είσαι λίγο πιο free σε σχέση με το τι dependency, γιατί λες εγώ δεν ενοχλώ κανέναν. Στην Python δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, ενοχλείς. Ναι. Οπότε αυτό το λαμβάνεις υπόψη στο software το οποίο φτιάχνεις. Ναι, προσπαθείς να είσαι λίγο πιο τέτοιο. Ναι, προσπαθείς να βλέπεις τι dependencies βάζει. Για παράδειγμα, το Django, νομίζω πλέον από το Django 4 δεν έχει κανένα dependency. Κανένα. Ναι, είχε νομίζω μόνο το PyTZ παλιά και πλέον. Α, όχι. Ή σκοπεύουν να βγάλουν το PyTZ επειδή πλέον υπάρχει έτοιμο Python module. Οπότε... Ναι, αλλά νομίζω τώρα έχουν ένα. Σε όλη την 4 είναι που έχουν το ενδιάμεσο στάδιο. Γιατί δεν μπορεί. Άμα δεν έχει PyTZ. Δεν είναι 100% compatible. Όμως θα το καταργήσουν, θέλω να πω. Ναι, ακόμα ναι, και αυτό που ήταν το μόνο dependency. Αντίστοιχα, όταν φτιάχνεις modules για το web, πρέπει να λάβεις υπόψη ότι σιγά-σιγά ναι. ότι ο άλλος θα τα τραβάει over the internet αυτά τα πράγματα. Επίσης, έχεις πολύ καλύτερο casting να το σκεφτείς. Γιατί άμα το κάνεις αυτό ναι. το πράγμα, αν υποθέσουμε τώρα ότι εσύ πας, έχεις ένα bundle που είναι μεγάλο. Άρα, τι πας και λες, θέλω να σπάσω το bundle μου ανά οικογένεια σελίδων για να το κάνω πιο μικρό. Αλλά μπορεί κάθε οικογένεια να χρησιμοποιεί για dependency από πού. Αυτό δεν ακούστηκε καλά. Ναι, αυτό. Οπότε λοιπόν, αφού χρησιμοποιεί τα ίδια dependencies, εσύ θα τα τραβήξεις στον browser δύο φορές. Γιατί θα τραβήξεις δύο bundles τα οποία θα έχουν ένα ποσοστό κοινό. Μετά θα πρέπει να φτιάξεις ένα τρίτο bundle με τα κοινά dependencies. Ναι. Και μετά αυτό είναι complexity. Ενώ διαφορετικά απλά κάνεις import. Δεν είμαι σίγουρος ότι είμαστε εκεί ακόμα. Είναι αλλά... αυτά, αυτά που σου λέει υπάρχουν. Ναι. Πας σε μια cloud που τα κάνει μαγικά όλα. Εννοείται. Αλλά αυτό κάνεις. Το κάνεις offload στην τεχνολογία όλο αυτό. Δεν ασχολείσαι. Ναι. Και όχι απλά, δεν είναι από αυτά τα πράγματα τύπου αυτά που λέγαμε με το Γιαννακέα, το Optimizely που πάει και του φορτώνει το αλλού 10 MB και του χαλάει όλη την εμπειρία χρήσης. Αυτό έχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία ο χρήστης, ο τελικός. Δηλαδή, κερδίζει ο τελικός χρήστης, γιατί έχει τα πιο γρήγορα πρωτόκολλα επικοινωνίας, έχει ό,τι πρέπει. Και κερδίζεις και εσύ, ο developer. Άρα θεωρούμε ναι. Οκ, okay, είναι GZIP οπότε είναι μικρά όλα. Ναι. Δεν μιλάμε τώρα να μην έχει GZIP. Τα θεωρώ ψηλό. Αυτό θα σου κάνει έτσι και είναι η Cloudflare. Εγώ σου λέω δεν έχεις. Ναι. Θα σου κάνει η Cloudflare. Η Hipsy, το Hipsy CDN που έχει. Θεωρώ, λοιπόν, να το πούμε γι' αυτό. Θεωρώ ότι η Cloudflare είναι απλά μίλια μπροστά από οποιοδήποτε άλλο CDN υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί έξω. Είναι πολύ καλά. Θα πάμε για τη μικρή κουβέντα σε Cloudflare Pages. Ναι. Βασικά δεν έχουμε πάει, απλά έχουμε γυρίσει στο domain. Ναι. Έπαιζα τις προάλλες. Τέλεια. Οπότε. Ναι, και για να το κάνω και λίγο περισσότερο abstract, μου αρέσει πάρα πολύ να το tooling να είναι όσο μικρότερο γίνεται και όσο πιο κοινό γίνεται μεταξύ development και production. Δηλαδή, μαζί σου. Όσο περισσότερο μπορείς να αξιοποιήσεις την τεχνολογία που είναι διαθέσιμη στις μάζες για να έχεις λιγότερα εργαλεία και να το development σου να είναι τόσο πιο κοινό με το production, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο κάνει το Docker. Το γράφεις μια φορά, τρέχει με τον ίδιο τρόπο development και production. Απλά αλλάζεις, ξέρω, τα settings, εφαρμογή σου, τα URLs και αυτά. Αλλά μετά πώς θα γράφεις χίλιες γραμμές webpack configs. Όχι, Παναγία. Δηλαδή αυτό είναι τρελό. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, θα περίμενα, αν και δεν το προλαβαίνουμε, γιατί τώρα με όλα αυτά που γίνονται με τα modules, εντάξει, όλα αυτά τα webpack, τα role
τα roll-up θα μείνουν σε πιο specific use cases, θεωρώ, θα σταματήσουν να είναι τόσο mainstream. Θεωρώ θα παίξουν και πολύ με κάτι σαν το Babel, οπότε θέλω να κάνω και κάποιο transpilation, ξέρω εγώ να φέρω. Αλλά εντάξει, έτσι κι αλλιώς προχώρησε και πολύ JavaScript πλέον. Δεν πιστεύω ότι όλα αυτά θα χρησιμοποιούνται για πολύ συγκεκριμένα projects πλέον. Εκτός να θες, απορώ πως δεν προλάβαμε να βγει θέση εργασίας Webpack Engineer, παιδί μου, κάτι τέτοιο. Και θέλω να ψάξουμε να δούμε πλάκα-πλάκα αν υπάρχει. Αν υπάρχει, θα είναι κάτω στο link. Αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που γράφε σε ένα JavaScript αρχείο για το πώς θα κάνεις bundle JavaScript και έπρεπε και αυτό να το λιντάρεις, να, ήταν τρελό. Να σου πω ποιος bundle μου είχε αρέσει. Είναι, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, ήταν ένας ο οποίος του λες απλά κάνει μου build αυτό το αρχείο και από τα imports κάνει resolve τα πάντα και στο έκανε bundle. Δεν είχε settings, δεν είχε τέτοια πράγματα. Το Webpack 4 και μετά. Α, το έχουν κάνει έτσι. Από το Webpack 4 καιρό τώρα δηλαδή. Okay. Και όπως το έχουμε στο SourceLayer φαντάσου, το Webpack νομίζω δεν έχει configuration. Ήταν ένας που ήταν πιο... Έχει, μικρός. Γιατί βγάζουμε πολλά bundles, αλλά άμα θέλαμε μόνο ένα, δεν ήθελε. Okay. Ναι, δηλαδή πρέπει να γίνει... Okay, να μικρύνει αυτό και να αρχίσει να βγάζει νόημα. Ναι, αυτό. Όσο λιγότερο tooling, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή το βλέπω και τώρα σου λέω αυτό με το... Αν για παράδειγμα το VS Code και το HIPC VS Code, λέω αν υπόψη αυτό το πράγμα, το ξέρεις, αυτή η εφαρμογή... Ρε φίλε, θα τρέξουμε Docker, τι να κάνουμε, θα τρέξουμε Docker τοπικά, θα τρέξουμε Docker εκεί. Τι σημαίνει Docker? Σημαίνει ένας container έχει αυτό, ένας το άλλο, ένας το παράλληλο. Αν αυτό το λάβεις υπόψη, τότε μπορείς να χτίσεις και όλο το infrastructure για να παίζουν τα πράγματα αυτόματα. Ναι. Μπορείς να έχεις αυτό το convention. Αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεπατωθείς στα settings. Και τελικά καταλήγεις να μην γράφεις κώδικα. Θα σου πω, έχει το Docker Desktop, έχει βγάλει μια λειτουργικότητα με τα developer environments τα τοπικά, τα οποία παίζουν με VS Code πάρα πολύ καλά και η διαφορά του είναι ότι υποστηρίζει και Docker Compose, αλλά νομίζω ότι εντολές και λοιπά δεν μπορείς να τρέξεις στους βοηθητικούς containers, τρέχεις μόνο στον κύριο container. Άρα, αν θα μπορείς δηλαδή για παράδειγμα να πεις εσύ ότι το language server για τα JS αρχεία τρέξουν στο service builder, το language server για τα Python αρχεία στο web. Όποτε θέλω να κάνεις... τι να κάνεις, ξέρω, οτιδήποτε. Ξέρεις, να του ορίζεις εσύ, μπορεί να κάνεις με labels, με annotations, με κάτι και να του λες πού να τρέξει το καθένα. Οπότε αυτό να ξέρει, θα κάνω format, θα τρέξω την εντολή black στον web container. Θα κάνω ESLint format, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτό. Θα την τρέξω στο Node.js. Κάνε κάτι, σε κάτι. Πολύ καλά. Πάμε τελευταία. Έχω ξεκινήσει πολλά cut. Ναι, ισχύει, ξενερώνω. Δεν πειράζει. Αλλά εντάξει, πρέπει να φάμε κιόλας, οπότε... Παραγγείλαμε από γνωστό μαγειρίο της Αθήνας που περιμένουμε να κάνει τουλάχιστον μία ώρα. Μα παραγγείλαμε από αυτό μόνο και μόνο επειδή αργεί. Δηλαδή, εντάξει. Ανάθεμα αν έχει έρθει ποτέ πριν τη μία ώρα, ξέρω εγώ. 50 λεπτά θεωρείς ότι είσαι τυχερός. Ναι, και τώρα ήρθε νομίζω στη μισή ώρα, οπότε ήταν ψηλό ακραίο. Λοιπόν, έχοντας δισάρει λοιπόν όλα αυτά τα πράγματα, θέλω να μου πεις ποια είναι τα αγαπημένα σου εργαλεία που χρησιμοποιείς για να γράφεις κώδικα και που σου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη. Docker Desktop, VS Code, όσον αφορά το στήσιμο, το τοπικό, και μετά ξεκινάς Black, ας πούμε, για την Python, αυτά, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω τι άλλο χρησιμοποιώ day to day. Git, εντάξει. Ναι, δεν ξέρω, ρε παιδί, αν χρησιμοποιείς κάτι στην Go, στην PHP, στην Python, το οποίο κάνει τη ζωή σου αρκετά πιο εύκολη. Go, το δικό της tooling είναι μια χαρά, δηλαδή και για το formatting και για και ο Go Please, νομίζω, Go PLS, ο language server. Αυτό είναι ο language server, αλλά παίζει πάνω το VS Code, οπότε δεν το καταλαβαίνεις ότι τον έχεις. Είναι πολύ καλός, δηλαδή, για αυτά γρήγορος κλπ. Στην Python νομίζω παίζει με JDI, αν δεν κάνω λάθος, το VS Code. Πλέον, by default, παίζει με αυτό το closed source της Microsoft, το Pylance. Pylance. Είναι closed source αυτό? Ναι. Okay. Με τις κλασικές δικαιολογίες. Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάπως πρέπει να διαφοροποιηθούν και αυτοί, ρε παιδί μου. Μισό. Καταρχάς, δεν έχω κανένα πρόβλημα με το κάτι να είναι κλειστό. Δεν με αφορά τόσο πολύ, δηλαδή. Okay. Ξέρω εγώ. Ναι, okay. Πάντα μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι αφού είναι closed source, ξέρω εγώ, αυτό μπορεί να μου τραβάει αρχεία και να τα στέλνει στη Microsoft και αυτά, αλλά επειδή και τα open source, τα built binaries κατεβάζεις,
δεν του πα κατά κάποιο τρόπο. Δεν διαβάζει τον κώδικα. Ναι. Ή τουλάχιστον θα μου πει υπάρχει κόσμο που τον διαβάζει τον κώδικα. Ναι, αλλά κατεβάζει τα build binaries και ναι, OK, υπάρχει και κόσμο που τα κάνει και όλα build από την αρχή και την έχει την gen του. OK, δεκτό. Αλλά εγώ του εμπιστεύομαι. Άμα η Microsoft περιμένει να βρει το δικό μου κώδικα, ο κόσμος μας νομίζω ότι έχει φτάσει σε... Δεν ξέρω. Αλλά αυτό το οποίο σχολιάζουν είναι το πόσο ο καθένας κάνει market τις επιλογές του. Δηλαδή, γιατί είναι closed source στο Palace. Α, όχι, okay, γιατί θέλουμε να βάλουμε λεφτά από αυτό. Οκ, okay, ρε παιδιά, legit. Γιατί είναι closed source. Μα δεν το χρεώνουμε. Το χρεώνουμε. Νομίζω όχι. Α, δεν μπορεί να το βάλεις μήπως σε open source distribution ναι. του VS Code. Ναι. Okay. Αυτό. Και έχει και κάτι άλλο, ρε παιδί μου, νομίζω το χρησιμοποιούν και για το GitHub Copilot, νομίζω κάτι κάνει το... Okay. Anyway, δεν ξέρω, αλλά το χρησιμοποιούν σε τέτοια παιδιά, γιατί το εκμεταλλευόμαστε commercially και θέλουμε να το εκμεταλλευόμαστε μόνο εμείς, τελείως. Δεκτό. Δηλαδή, πληρώνονται developers κοντά 200.000 το χρόνο για να δουλεύουν σε αυτό. Λίγα λες. Ναι, μάλλον λέω λίγα. 200.000 το καθένα, ναι. Ναι, αλλά εντάξει, ναι. Μπορεί... Δηλαδή, τώρα... Όντως, ναι, είναι δεκτό. Άμα επενδύεις εκατομμύρια το χρόνο, τι θα πει έλα κάτω open source και ανοιχτό για μένα. Μπρο. Jedi. Jedi. Και είναι και γαμάτο το Jedi, που είναι έχει κάνει εξαιρετική δουλειά ο τύπος. Αυτό που λες. Μετά υπάρχουν VS Code plugins, πριν πας και πεις και εσύ. Για πες. Το Git Lens, πολύ ωραίο. Γαμάτο. Το τέτοιο όταν κάνω pre-programming, ειδικά μέσω ίντερνετ, το Live Share, που είναι πολύ ωραίο. Εντάξει, μετά remote, containers, SSH κλπ. Αλλά με το που θέλω να κάνω develop, αυτά μου. Πες το. Extreme.js. Extreme.js εννοείται. Που εντάξει, είναι μέρος του VS Code, αλλά ναι. Αυτά νομίζω, δεν ξέρω. Σίγουρα ξεχνάω πολλά, αλλά... Χρησιμοποιείς remote containers. Το remote containers βασικά είναι για να τρέξει τοπικά το container σου. Απλά είναι μέρος. Ναι, αυτό είναι το χρησιμοποιείς dev containers. Το έχω χρησιμοποιήσει σε ένα-δύο projects τα οποία ήταν πιο node-based. Δεν είχαν docker setup. Οπότε αντί να βάλω docker setup γιατί βαριόμουν να κάτσω να ασχοληθώ με το να το κάνω, έβαλα dev containers, ένα node.js και βάλε τρέξει, ας πούμε, το. Να το δοκιμάσουμε και στο Vaulty, πλάκα-πλάκα. Ναι, θα μπορούσαμε, εντάξει. Είναι το θέμα με το ότι θέλει ένα build JavaScript και ένα Python να τρέχει. Είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί να κάνει build JavaScript, αυτά είπαμε. Θα συμφωνήσαμε. Λες να το παίξουμε έτσι. Θα συμφωνήσαμε. Εγώ δεν έχω τέτοια προβλήματα. Εξαφανιζόμουν το webpack και να ηρεμήσουμε. Ναι. Θέλει μόνο για το CSS, για το Tailwind. Αλλά αυτό εντάξει, δεν μας νοιάζει. Τι autocomplete. Άντε, ναι, πάμε. Να κάνεις εκεί. Τέλεια, ωραία, το πούμε και στα παιδιά μετά. για συνέχισε ή ολοκλήρωσε. Αυτά νομίζω, εσύ πες. Θα θυμηθώ και κάτι άλλο, αλλά. Λοιπόν, αυτό το οποίο δεν χρησιμοποιώ τώρα γιατί δεν υπάρχει αυτό το use case, αλλά το έχω χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, ειδικά όταν ήμουν στο ναυτικό και ήταν εξαιρετικό, ήταν οι remote containers του το SSH. Ναι, το SSH. Δηλαδή, είναι απίστευτο, δηλαδή είναι αυτό το οποίο πραγματικά λείπει από το να μπορείς να γράφεις κάπου κώδικα. Και είναι τέλεια, απλά ανοίξεις το VS Code, εσύ έχεις πρόσβαση κάπου και απλά παίζει. Δηλαδή... Εγώ το χρησιμοποιώ για διαχείριση σε site-άκια που δεν έχουμε Git. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν το χρησιμοποιώ τώρα γιατί δεν υπάρχει αυτό το concept. Λοιπόν, Docker Desktop εννοείται, είναι γαμάτο. Visual Studio Code, με όλα αυτά τα προβλήματα που είπα, δηλαδή θέλω να βρούμε έναν τρόπο αυτό να μπορεί να παίζει ωραία με εφαρμογές οι οποίες έχουν έναν βασικό container για το Django πράγμα και ίσως ένα που μπιλντάρει JavaScript, ένα που μπιλντάρει CSS και πρέπει να παρέχουν language features και αυτά. Θα έλεγα αυτά, αλλά κάτι άλλο επίσης το οποίο χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου για μικρές και γρήγορες αλλαγές για τις οποίες έχω αυτοπεποίθηση είναι η τελεία στο GitHub. Πατάω τελεία και ανοίγει το Visual Studio Code εκεί. Okay. Οπότε για παράδειγμα, ανοίγω ένα pull request και σκάει κάποιο error και βλέπω ότι είναι κάποιο μικρό ορθογραφικό. Δεν πάω να κάνω ξεσπούλ όλα αυτά στον υπολογιστή μου. Έτσι με τη μία, ρε. Ναι. Έτσι με τη μία, γιατί έτσι κι αλλιώς πρόσεξε. Αυτό θα πάει πάνω στο pull request. Ναι, ναι, ναι. Απλά είναι για να φτιάξει το test το οποίο έσκασε που έχει ένα ορθογραφικό. Ωραίο είναι, βολικό είναι και. Το χρησιμοποιώ κάθε μέρα αυτό.
χρησιμοποιείς το Code Spaces ή το... τον editor. Τον απλό editor, okay. Ο απλός editor είναι εξαιρετικός και επειδή σε Chrome-based browsers έχει access και στο file system και σε όλα αυτά, δηλαδή αν δεν θες να τρέξεις πράγματα, δεν τα έχεις όλα. Ναι, εντάξει, που πολλές φορές μπορεί να είναι prose απλά, να είναι κάποιο κείμενο που θες να αλλάξεις ή τέτοια πράγματα, τα οποία είναι μικρά, εύκολα, τσακ μπαμ. Ναι, είναι φανταστικό και το άλλο το οποίο έχει τύχει και το έχω πει τόσες φορές είναι τα cloud integrations του Docker, δηλαδή με ένα Docker Compose αρχείο, είναι αυτό το οποίο τρελαίνομαι να συμβαίνει. Χρησιμοποιείς το ίδιο Docker Compose αρχείο, 99% το ίδιο, για να παίζεις τοπικά και να κάνεις deploy και στο production. Ναι, ωραία φάση όλη αυτή. Ναι, κατά τα άλλα όχι webpack, όχι τίποτα. Μ' αρέσει αυτό, πάω να ξεχωρίσεις το webpack παντού. Ψηφιδικές. Ναι, ναι, ναι. Και σου λέω, θα κάνουμε, αν θες κάνουμε το εξής. Και το ποστάρουμε, εντάξει, το επεισόδιο δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε, αν και μπορούμε να το προσπαθήσουμε, performance monitoring, πριν και μετά. Καλά το, δεν θα έχουμε το πριν. Α, εννοείς. Το κάνουμε, deploy μία και το αλλάζουμε μετά. Και το στέλνουμε και στον Περλεπέ μετά να το δει. Πετράν, για βες. Ναι, 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 ναι. Ωραία φάση, ναι. Εγκρίνω, γενικά θεωρώ ότι η ζωή μας πρέπει να γίνεται πιο εύκολη. Δεν πρέπει να βρίσκουμε τρόπους να κάνουμε... Όσο λιγότερο εργαλείο, τόσο το καλύτερο. Και συγγνώμη, αυτό το βλέπω και στην κουζίνα. Μ' αρέσει. Στο προηγούμενο μου σπίτι. Για πες Masterchef. Ήτανε, η κουζίνα ήταν πάρα πολύ μικρή, οπότε είχα αναγκαστικά πολύ λίγα πράγματα. Και ήταν πολύ εύκολο να τα πλύνω πολύ, 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 πολύ. Και έτσι χτίζεις και λίγο τεχνική, οπότε είναι όλα πιο εύκολα. Τώρα ξαφνικά έχω σουρωτήρια, έχω κάνει μαλακίες και προσπαθώ να τις περιορίσω τώρα γιατί είναι παραπάνω πράγματα να πλύνεις, να σου κάνουν το χώρο κόλλο και όλα αυτά. Το σημαντικό όταν μαγειρεύεις είναι να επαναχρησιμοποιείς το μεγαλύτερο μέρος των συσκευών που χρησιμοποιείς. Ισχύει. Μερικές φορές αυτό είναι κόστος στο χρόνο μόνο και αυτό είναι που με προβληματίζει. Εντάξει, δεν είμαστε επαγγελματική κουζίνα όμως. Ισχύει. Και θα πω κι εγώ κάτι άλλο. Να μην χρησιμοποιείς αντικολλητικά σκεύη. Γιατί? Ωραία. Επειδή γενικά τα αντικολλητικά σκεύη έχουν επιστρώσεις που δεν πρέπει να τρως, πρέπει να προσέχεις με τι ανακατεύεις. Ξύλινες κουτάλες, λαστιχένιες μαρίζι και τέτοια πράγματα. Okay. Ωραία. Εμένα είναι, είτε είναι ατσάλι, stainless steel, τα σκεύη ωραία. Μου, είτε είναι μαντέμι, cast iron. Ωραία. Okay. Αυτά, επειδή... Το stainless steel δεν σκολλάει όμως. Εξαρτάται, δεν βάζω τα πάντα. Okay. Συνήθως προτιμώ cast iron. Mm-hmm. Το οποίο ειδικά πλέον δεν κολλάει καθόλου, αλλά απλά χρησιμοποιώ κουτάλια για να ανακατεύω και πυρούνια. Δεν έχω κάτι άλλο, δεν χρειάζομαι κουτάλες. Α, εννοείς μεταλλικό κουτάλι. Ναι, κάνω αυτό που τρώω. Δηλαδή, ανακατεύω τον τραχανά, ξέρω εγώ, δεν με νοιάζει. Έχει κάνει τραχανά. Πάντα. Πολύ δυνατός. Must. Πολύ δυνατός. Είναι και εύκολο ρε εσύ. Εντάξει. Νερό, τραχανά, να είναι σωστό το χείλωμα, πετάς μέσα τη φέτα μετά και είναι τέλειο. Θέλει και λίγο σαλτσούλα ή τον κάνει λευκό. Λευκό. Εντάξει. Λευκό. Έχω κάνει και με σαλτσούλα, αλλά το συνδύασα με τράγο. Ήταν στην ουσία κρατόσπα. Είσαι δυνατός άτομο. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, αυτά είναι must. Ωραία, ωραία, γουστά. Αλλά τα λιγότερα δυνατά εργαλεία, δηλαδή εκεί το έχω παρατηρήσει γιατί έκανα την αλλαγή, έκοψα όλες αυτές τις επιστρώσεις. Γιατί τέλος πάντων είχα βάλει ένα στο πλυντήριο και έφυγε όλη η επιστρώση από πάνω. Και μια μαλακία. Λιγότερα εργαλεία, λίγο παραπάνω τεχνική και είναι όλο πιο εύκολα. Okay. Λιγότερα μαχαίρια, λιγότερα όλα. Εγώ είμαι ο full σπαστικός που μπορεί να χρησιμοποιήσω ένα σκεύος αν μπορώ, ρε παιδί μου. Ναι, τέλειο. Τέλειο. Δηλαδή είμαι σε αυτό, επειδή είμαι και αυτός που πλένει συνήθως, οπότε ναι, κατάλαβα. Έχω σημαντικό... Δεν έχεις πλυντήριο. Έχω, αλλά... Νομίζω ότι είχες, ναι, γι' αυτό. Τηγάνια και τέτοια, εντάξει, τα βάζεις μέσα. Τα cast iron όχι, τα stainless steel δεν. Α, ναι. Ναι, ρε, μπαίνουν, full. Τα αποφεύγω, δεν ξέρω γιατί, αλλά τα αποφεύγω. Μια χαρά. Δεν είναι κάτι. Ρε εσύ, αυτό, συγγνώμη, το έχεις πάνω στου... Καταρχάς είναι stainless, οπότε αυτό το λαμβάνεις υπόψη. Mm-hmm. Οπότε δεν σκουριάζει. Άρα δεν το πειράζει το νερό τόσο όσο το πειράζει το cast iron. Είναι σωστός βαθμούς, στους 45-50 θα το πειράξει μέσα στο πλυντήριο. Όχι από μισή βαθμό, να μου πεις. Εσύ βέβαια δεν έχεις ένα τηγάνι το οποίο σου φύγε το μισό. Αυτό λέω ρε. Ποιο? Αυτό είπα πριν, λέω είχα ένα αντικολλητικό που έβγαινε επίστρωση μέσα στο πλυντήριο. Α, ναι, 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 ναι. Αλλά αν δεν έχει επιστρώσει και τα δεν σε νοιάζουν αυτά. Γιατί μου ξέφυγε η επίστρωση, καλή ερώτηση. Γιατί δεν είναι μαλακία, το είχα πάρει 8 ευρώ από το σούπερ μάρκετ. Ναι. Εντάξει, όχι, εγώ γενικά έχω αντικολλητικά. Λες να τα κόψω. Ο Χολέβας τι λέει, νομίζω λέει stainless steel. Stainless steel λέει. Ναι, το ξέρω. Μουστάρι, έχει ένα μαντέμι μας και ζαλίσει τον έρωτα. Λέει, στα δικά σου όρια νομίζω ήταν κάπου. Ναι, 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 ναι. Το ξέρω. Αερόστατο.
το δέχομαι. Cool. Άρα θα περιμένω στο επόμενο επεισόδιο να μου πεις αν έκανες κάποια δοκιμή με κάτι stainless steel. Όχι, θα βαριέμαι λογικά, δεν θα έχω προλάβει, αλλά... Δεκτό. Ίσως στο κεφάλι μου έχει γραφτεί άλλη μια παυλίτσα που λέει μήπως να δοκιμάσεις αυτό. Okay. Το δέχομαι. Cool. Πάμε να φάμε. Πάμε να φάμε, αλλά πριν φάμε, ναι, έχουμε τα βασικά. Βεβαίως. Βόλτι. Αγγελία. Μικρή κουβέντα FM με καινούργια σειρά αγγλικά small talk ή τα υπόλοιπα επεισόδια προφανώς και το σημερινό. Mm-hmm. Αυτά. Τέλεια. Έχω πρόταση φοβερή να συμπεθάνω τώρα. Όχι, για πες. Λοιπόν, αφού έτσι καταλήξαμε σε μαγειρική, θα προτείνω το barbecue, Napoleon barbecues. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Οκ. Okay. Είναι λίγο πανάκριβα, αλλά γενικά όλα είναι πανάκριβα από ό,τι κατάλαβα. Το διαφήμιζε νομίζω ένας Σταύρος Βαρθαλίτης λέγεται και είναι ένας Masterchef. Έπεσε σε ένα βίντεο του που έκανε εκεί κάτι γύρους, κάτι ιστορίες και τα έκανε σε Ναπόλεον. Και αυτό το οποίο εγώ γενικά είμαι του κάρβου μου, δεν είμαι για γκάζια και τέτοια πράγματα. Το σημαντικό είναι να είναι εύκολο για σένα. Άμα εσύ... Ναι, αλλά άκου τι έκανε. Εγώ δεν θα έναβα ποτέ κάρβουνα. Γι' αυτό σου λέω. Όχι, τώρα θα ανάψω κιόλας. Που έφτιαξε και λίγο, φτιάχνει καιρό σιγά σιγά. Αυτός είχε μία Ναπόλεον στην οποία έβαζε κάρβουνα. Ναι. Και έβαζε στο έβαζες γκάζι, παίρνανε αυτά αμπρόζια πλάκα και μετά έπαιζε μπάλα με το. Όλες. Νομίζω ότι οι περισσότερες σειρές Ναπόλεον παίζουν με αυτόν τον τρόπο. Έχουν ένα σαν σκεύος, βάζει κάρβουνα μέσα και ανάβει. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Γιατί εγώ είμαι τεμπέλης, ανάβω και παίζω έτσι μπάλα. Αλλά ναι, γίνεται. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας με τον τύπο αυτόν. Τι. Όταν πληρωθήκαμε για να το πούμε αυτό. Ναι. Ωραία ήταν. Καλά. Σήμερα λέω πολλά καλαμπούρια. Ναι. Και πριν γέλασα πολύ. Κάποια φορά στο λιγότερο. Τέλεια. Τι να πω, τι μαγειρική, δεν θέλω κάτι άλλο. Okay, λοιπόν, βιβλίο Joshua Weissman. Είναι ένας... Joshua Weissman. Ναι, είναι ένας γαμάτος μαγειράς YouTube. Το πήρε δώρο ένας φίλος μου αυτό για την πρωτοχρονιά. Το βιβλίο είναι γαμάτο γιατί ο τύπος πιάνει τα basics της μαγειρικής. Και βασικά έχει γενικές συνταγές. Αλλά το. Δηλαδή, ωραία, σε κάτι έχει πίκλες μέσα. Έχει ολόκληρο τέτοιο πώς να φτιάνει πίκλες. Δηλαδή, γιατί έχει φτιάξει πίκλες κάποια στιγμή. Ναι, και τώρα ξανά έφτιαξα κρεμμύδι. Γάμο τι πίκλες. Δεν θυμάμαι να έφερε. Θα φέρω. Και επίσης είναι πάρα πολύ ωραία να τη βάλει σε φάβο, άμα θέλει. Τέλεια. Έχω φτιάξει sauerkraut από τη συνταγή του που είναι τέλειο, που το τρώμε σνίτσελ, που τρελαίνουμε για σνίτσελ. Βιβλίο Τζόσο Βάισμαν. Γαμάτο. Γουστάρο. Τέλεια. Δεν μπορώ να πω δεύτερο βιβλίο μαγειρική, να υποθέσω. Είμαστε την επόμενη hosts, δεν είμαστε guests. Την επόμενη φορά. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Μοιραστείτε μυστικά ελεύθερα. Ναι. Δεν θέλουμε να ξαναδούμε μυστικό σε email αυτό. Είναι. Δηλαδή, ή στο Slack, όταν ο λογιστής σας ή η μαμά σας ή οποιοδήποτε που δεν είναι tech savvy χρειάζεται ή θέλει να σας στείλει ένα μυστικό, Vault είναι το πιο εύκολο. Δεν κάνω λογαριασμό, δεν θέλει, παιδιά. Μην ξαναπάρει. Έχω δει private key σε email. Θέλουμε να σταματήσει. Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ. Και μέχρι την άλλη εβδομάδα. Τα λέμε.